Ιλιάδα. Ραψοδία Χ. Στίχη 247 έως 394. Είπε η θεά και δίβουλα ξεκίνησε αυτή πρώτη. Κι όταν αυτοί προχώρησαν και βρέθησαν αντίκρι, ο Έκτορ πρωτομίλησεν. «Εμπρός σου δε θα φύγω, Πηλίδη, πλέον, ως πρωτού, που ολόγυρα εις τα τείχη τρεις με κυνήγησες φορές και αντίκρι στην ορμήν σου να μείνω δεν ετόλμησα. Τώρα η ψυχή μου θέλει αντίμαχα να σου στηθώ. Θα πέσεις ή θα πέσω. Και πρώτα συμφωνήσουμε και μάρτυρες μεγάλοι θα είναι οι θεοί και έφοροι στο λόγο που θα υπούμε. Άπρεπα εγώ το σώμα σου δεν θα χαλάσω, αν ίσως μου δώσει ο Δίας δύναμη και τη ζωή σου πάρω. Γυμνών απτάρματα λαμπρά το σώμα σου, ο Πηλίδη, θα δώσω εγώ των Αχαιών, όμοια και εσύ να πράξεις». Μάγριο βλέμμα απάντησε ο γρήγορος Πηλίδης. «Μη μου προφέρει σύμβασες, ο Έκτορ μισητέ μου, λεοντάρια και άνθρωποι ποτέ δεν όμωσαν ειρήνη. Λύκη και αρνιά δεν γίνεται ποτέ να ομογνωμήσουν, αλλά έχθραν έχουν άσπονδιν κακήν ανάμεσόν τους», είπε και το μακρόσκιον ξετίναξε κοντάρι. Καθώς το είδε, εκάθισε να το ξεφύγει ο Έκτορ και πέταξε από πάνω του το χάλκινο κοντάρι και αυτού στυλώθη μες στη γην. Η Αθηνά το παίρνει και από τον Έκτορα κρυφά το δίδει του Αχιλλέως. Ο Έκτορ τότε ομίλησε στον άψογον Πηλίδη. «Δεν πέτυχες, ισόθεε Πηλίδη, μη το Δία σου είπε ακόμα ως έλεγες το πότε θα ποθάνω. Αλλά έχεις λόγια στρογγυλά και κλεφτολόγος είσαι να με δηλιάσεις, στην ψυχήν το θάρρος να νεκρώσεις. Δεν φεύγω εγώ, τη λόχη σου στες πλάτες να μου εμπήξεις, αλλά στο στήθος που άντικρις προβάλλω πέρασέ την, αν τούτο θέλεις ο Θεός. Ωστόσο απ' την δική μου φυλάξου και η θεολόβολη στα σπλάχνα σου να φτάσει. Στους Τρώας ελαφρότερον θα κάνει τον αγώνα ο θάνατός σου, ότι ζεσέ τη συμφορά τους βλέπουν». Είπε και το μακρόσιο ξετίναξε κοντάρι και του Πηλίδη επέτυχε στη μέση την ασπίδα, αλλά την άχθηκε μακράν απ' την ασπίδα εκείνο. Χαμένο είδε τα κόντι του Έκτορ και εχολώθη, κατηφιασμένος έμεινε, που άλλην δεν είχε λόγχην, και έσυρε δυνατήν φωνή να υπεί του δει φόβου κοντάρι να του φέρει ευθύς. Κι αυτός εκεί δεν ήταν. Κι ο Έκτορ το ενόησε στο πνεύμα του και είπε: «Το βλέπω ημένα που οι θεοί με κάλεσαν στον Άδη. Τον ήρωα διήφοβον επίστευα κοντά μου κι είναι στο τείχος. Η Αθηνά με τύφλωσε με δόλων. Θάνατος τώρα με βρήκε κακός, μακράν δεν είναι. Αχ, τούτο ήθελα να παρχείς, ο Ζεύς και ο μακροβόλος υιός του, αυτοί που πρόθεμα με προστατεύαν πρώτα. Και η μοίρα τώρα με έπιασεν. Αλλά χωρίς αγώνα άδοξα δεν θα πέσω εγώ και πρώτα κάτι μέγα θα πράξω και όσοι γεννηθούν κατόπιν να το μάθουν». Είπεν αυτά και συρευθείς ακονημένο ξύφος που στο μυρί του εκρέμονταν και δυνατό και μέγα. Μαζόχθη και ως σαν αετός εχύθη υψηλοπέτης που στην πεδιάδα χύνεται μέσα από μαύρα νέφη λαγών αρπαξιά άνανδρων ή τρυφερή ναρνάδα. Τόσο και ο Έκτορ όρμησε τεινάζοντας το ξύφος. Πετάχθη πάλιν ο Αχιλλεύς με ορμή πολέμου αγρίαν, την εξαίσια πρόβαλε να σπίδα του εις το στήθος, με το κεφάλι έκλεινε μπρος την περικεφαλαίαν και ολόγυρα αναδεύονταν οι ολόχρυσες πλεξίδες που απ' τον κόνον έσυρε πυκνές του υφές του η τέχνη. Και όπως με στάστρα προχωρεί λαμπρός από σπερίτης, που είναι το ωραιότερο μες του ουρανού τα αστέρια, τόσον η λόγχη έλαμπε, που στο δεξί του εκείνος ετίναξε κακόγνωμα στον Έκτορα των θείων, κοιτώντας ξέσκυπαν να υβρεί το τρυφερό του σώμα. Το άλλο σώμα εσκέπαζαν τα χάλκινα άρματά του τα ωραία, που απ' το λείψανον επήρε του Πατρόκλου. Αλλά εκεί όπου ο Τράχυλος χωρίζει από τον νόμον και όπου με απίστευτην ροπήν σβήνει η ψυχή του ανθρώπου, εκεί τον λόχησε ο Αχιλλεύς, επάνω ως ορμούσε και από τον απαλόν Τράχυλον αντίκριε βγήκε η λόγχη. Δεν του κόψε τον Λάριγκα το χαλκοφόρο ακόντι, για να έχει την λαλιά στον άλλο να απαντήσει, και πάνω του, αφού έπεσε, καυχήθηκε ο Πηλίδης. «Ο Έκτορ, όταν φώνευε στον Πάτροκλον, να πάθεις δεν είχες φόβον, ούτε με που έλειπα εστο χάστης, ανόητε, και βρισκόμουν εγώ στα κύλα πλοία εκδικητής του, στην Ανδριά πολύ καλύτερό σου, και τώρα σε θανάτωσα, και θα σε σύρουν σκύλοι, ενώ εκείνον οι Αιχαιοί με μνήμα θα τιμήσουν». Και ο Έκτορ του απάντησε με την ψυχή στο στόμα:
Αχ, την ζωή σου να χαρείς και των γλυκών γονέων, μη θέλεις βρόσιν των σκυλιών στις πρίμνες να μ' αφήσεις. Δέξω από τον πατέρα μου και τη σεπτή μητέρα λίτρα χρυσάφι και χαλκών, και εσύ στα γονικά μου ο πίσω δω στο σώμα μου, και με των πεθαμένων θα καταλύσουν στην πυράν οι άνδρες και οι μητέρες. Μάγριο βλέμμα, απάντησε ο γρήγορος Πηλίδης. Μη με ξορκίζεις, σκύλαρες, ό,τι αγαπάει η καρδιά μου. Τόσο να μ' άφηνε η ψυχή κομμάτια να σου φάγω ομόν εγώ το σώμα σου, για όσα μου έχεις κάνει. Ως από το στόμα των σκυλιών, κανείς την κεφαλή σου δεν θα φυλάξει, και αν εδώ ζυγοστατούσε δώρα εικοσαπλάσια πάντοτε και να υπόσχονταν και άλλα. Και ο Δαρδανίδης Πρίαμος να πρόσφερε χρυσάφι του σώμα τόσο εξαγοράν. Ποτέ δεν θα σε κλάψει η μάνα όπου σε γέννησε, στη νεκρική σου κλίνει, αλλά εσέ συγκόκαλον τα γρίμια θα σπαράξουν. Και ξεψυχώντας του λέγεν ολοφωσής της Έκτορ, το βλέπω από την όψη σου πως δεν θα σε μαλάξω, και είναι η καρδιά σου σίδερο. Μόνο στο χάσου τώρα μη εξαφορμής μου οργή θεϊκή σε έβρι την ημέραν που έμπροσθεν των σκαιών πυλών ο Αλέξανδρος και ο Φίβος θα να σου πάρουν τη ζωήν, εξαίσιε πολεμάρχη. Μ' αυτά τα λόγια πέθανε, και παραπονεμένη του άφησε της νεότητας και της ανδριάς τη χάριν από τα μέλη του η ψυχή, κατέβαινε στον Άδην. Και εκείνον πάλιν και νεκρόν προσφώνησε ο Πηλίδης. Πήγαινε κι εγώ καρτερώ την ώρα του θανάτου, που ο Ζεύς και οι άλλοι αθάνατοι για μέ θα αποφασίσουν. Και αφού τη λόχη τράβηξε και απόθεσε από το σώμα, τον γύμνωσε από τάρματα στο αίμα του βαμμένα, και τρέχαν όλοι οι Αιχαιοί και γύρω θεωρούσαν του Έκτορος το ανάστημα, την όμορφη νηδήν του, και δεν εσήμωσε κανείς χωρίς να τον κεντήσει. Και τότε κάποιος έλεγε κοιτώντας τον πλησίον, «Ω, πόσο μαλακότερα πιάνε το Έκτορ τώρα, παρόταν έβαλε φωτιά να κάψει τα καράβια». Αυτά έλεγαν και έπειτα σημάτων εκεντούσαν. Και αφού τον απογύμνωσε ο θείος Αχιλλέας, εστήθη αυτού και ομίλησε τον Αχαιών στη μέση. «Ω φίλοι εσείς, ω αρχηγοί προστάτες των Αργίων, αφού μας δόκαν οι θεοί να πέσει αυτός ο άνδρας που όλοι δεν μας πλήγωσαν όσον αυτός και μόνος, την πόλη των ας ζώσομεν εμείς με τα άρματά μας, να ειδούμε τι έχουν κατά νουν να πράξουν τώρα οι Τρώες. Θα αφήσουν την Ακρόπολη τώρα που αυτός εχάθη ή και χωρίς τον Έκτορα θα αγωνιστούν ακόμη. Αλλά τι διαλογίστηκε τούτε η ψυχή μου τώρα. Άκλαυτος, άθαυτος, νεκρός κοίταται εκεί στις πρίμνες ο Πάτροκλος, που εγώ ποτέ δεν θα τον λησμονήσω, ενώσω με τους ζωντανούς σκηνώ τα γόνατά μου. Και αν οι πεθαμένοι εκεί στον Άδη λησμονούνται, και εκεί θα να θυμάμαι εγώ των ποθητών μου φίλων. Τώρα, παιδιά των Αχαιών, ας γύρομαι στα πλοία με τούτον και ας σηκώσομαι πεάνα Νικηφόρον. Νίκην λαμπρίνε πήραμεν. Φωνεύσαμε τον θείον Έκτορα, όπου τον δόξαζαν ως αν θεόν οι Τρώες.